Των πράσινων θα μιλήσουμε τώρα με τον Διονύση Δεσίλα. Χαίρετε. Τι κάνετε? Καλά εσύ? Πώς είστε όλα? Καλά. Καλά εσύ? Καλά. Λοιπόν... Ουναΐ. Πολύ πιθανό. Mm. Πολύ πιθανό. Προσφέρεται το μάτς νομίζω. Ναι και... Mm. Κοίτα, και προσφέρεται το μάτς και... Ο Ουναΐ έχει αποκτηθεί από τον Πάνθεο για να είναι βασικός. Ναι. Θα πεις κάτι, θα μου πεις υπάρχουν βασικοί και αναπληρωματικοί, ο προπονητής είναι αυτός που αποφασίζει. Οκ. Okay. Αλλά έχει αποκτηθεί με σκοπό να αναβαθμίσει τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να το δούμε. Σχεδόν σίγουρο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού για πρώτη φορά ως βασικό. Θυμίζω ότι έπαιξε ως αλλαγή στην Τούμπα στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν μπήκε κάποια στιγμή στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Θετικός ήταν. Οκ. Okay. Πρώτο μάτς. Και είχαν μια ωραία ενέργεια. Θυμίζω ότι κέρδισε ένα φάουλ έξω την περιοχή. Που είχε περάσει ένα-δύο παίκτες και ανετράπει. Οπότε είναι πολύ πιθανό να το δούμε. Δηλαδή. Να δούμε μια δεκάδα με Τραγκόσκια από τα δοκάρια. Βαγιανίδη, Μλαντένοβιτ, Σάκρα, Ίγκασον, Γετβάη στου στόπερ. Πελίστρι, Τετέ, Ιωαννίδη μπροστά. Και στη μεσαία γραμμή θεωρώ το επικρατέστερο είναι το Αράο, Ουναΐ, Μπακασέτας. Mm-hmm. Για το μάτς αυτό. Αράο στο 6, Ουναΐ στο 8, ναι. Μπακασέτας στο 10. Το επικρατέστερο. Τώρα, αν προτιμήσει ο Αλόνσο να πάει πάλι με δίδυμο Αράο, Μαξίμοβιτ και Ουναΐ. Θα το δούμε. Δίνω περισσότερο στάνοντα στο πρώτο. Mm-hmm. Να μην πάρει μια ανάσα ο Μπακασέτας δηλαδή. Που νομίζω ότι χρειάζεται. Τι να σου πω. Νομίζω εγώ το νομίζω, αλλά οκ. Okay. Ναι, τι να σου πω. Ξέρεις, αυτά είναι και θέματα μετρήσεων και πώς είναι οι παίκτες. Ναι. Έτσι, οπότε έχω την αίσθηση ότι θα πάει σε αυτό γιατί έχοντας έναν παίκτη όπως ο Ουναΐ στο 8 και ο Μπακασέτας στο 10 θα είναι και πιο επιθετικογενής. Ναι. Αν πάει με Αράο Μαξίμοβιτς Ουναΐ, θα είναι πιο αμυντικό γενικά. Θα είναι πιο αμυντικά χαφ. Δίνω περισσότερους άνθρωπους λοιπόν στο πρώτο. Αλλά θα το δούμε για το μάτς Κυριακής. Πολύ διασυντακτική και σήμερα είχαμε πει ότι επειδή θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του αυτή την εβδομάδα που έχει, αυτή την εβδομάδα ο Αλόνσο, το ήθελε ο ίδιος. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δουλέψει πολύ συντακτική και πολύ βίντεο σήμερα πριν από την προπόνηση. Τους έδειξε. Το κάνει συχνά. Βίντεο το τι. Από τα δικά μας παιχνίδια ή και του αντιπάλου. Και του αντιπάλου για ανάλυση. Mm-hmm. Αλλά κυρίως στέκεται στα δικά του, στο τι λάθη γίνονται, αυτό να μην ξαναγίνουν. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Δηλαδή ναι, το τι να μην ξανακάνουμε. Ναι. Το κάνει συχνά. Σήμερα το κάνει λίγο παραπάνω, ενώ σε χρονική διάρκεια πριν από την προπόνηση. Είναι κάτι το οποίο. Καλά, σε όλες μας γίνεται. Αν εξαιρέσουμε λίγο την εποχή Τερίμ που έχει. Γινόταν, αλλά όχι τόσο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το κάνει πολύ ο Αλόνσο. Το έκανε και στην προετοιμασία, θυμίζω, που αυτό εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Δεν ξέρω να το έχουμε πει μαζί σε άλλη εκπομπή. Το είχα πει ότι πριν από μάτς. Μαζί, ρε φιλάρι, πώς να το πούμε. Ναι, έλα, πριν από. Πριν από στο γραφείο έξω μπορεί. Ναι, πριν από τις προπονήσεις της προετοιμασίας, κρατούσε πολλές φορές τους παίκτες και τους έδινε βίντεο. Α, ναι. Είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το θυμάμαι, δηλαδή άλλες φορές να συμβαίνει. Εκτός αν συνέβαινε, ξέρω ότι οι παίκτες πηγαίνουν στις προπονήσεις. Όχι, έδειχνε βίντεο από περσινά παιχνίδια. Τι θέλουμε να κρατήσουμε, τι θέλουμε να βάλουμε. Okay. Ωραίο, ωραίο. Τι κρατάμε, τι πετάμε. Αυτό σου λέω τώρα στην Αυστρία. Ναι, εντάξει. Το έκανε λοιπόν και σήμερα. Αύριο προπόνηση πάλι πρωί. Mm-hmm. Και μπαίνει σιγά σιγά στην τελική ευθεία ο Παναθηναϊκός για το μάτς της Κυριακής. Εκεί είναι τα πάντα έτσι, σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα στον Παναθηναϊκό. Το μάτς αυτό τα έχουμε ξαναπεί. Θέλει νίκη. Πέρα από την νίκη θέλει βελτίωση, να δείξει κάποια σημάδια προόδου, να δείξει κάποια πράγματα ο Παναθηναϊκός ότι δουλεύει και βγαίνουν. Πρέπει να το κάνει αυτό, γιατί το πρώτο σου είναι η νίκη, δεν το συζητάμε. Αλλά αν ο Παναθηναϊκός πάρει μια νίκη και την πάρει όπως π.χ. με το Λεβαδιακό, το θυμάστε το, θα έχει πάλι μουρμούρα. Μετά από Λοβασάνων και Κόπων. Ναι, θα έχει μουρμούρα. Οπότε θέλει να δείξει πράγματα, θέλει να δείξει μια πρόοδο. Σε κάθε τομέα, κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι, και εκεί έχει δουλέψει πολύ περισσότερο στο κομμάτι της ανάπτυξης δηλαδή και της δημιουργίας ο Ντιέγκο Αλόνσο αυτές τις μέρες με τους ποδοσφαιριστές του. Γίνεται δουλειά. Το θέμα είναι αυτή η δουλειά να αρχίσει να αποτυπώνεται στο γήπεδο. Mm. Έτσι. Mm. Και να αρχίσει να αποκτά και η ομάδα μια χημεία, μια ομοιογένεια. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι πλέον καταλήγει στους περισσότερους ενδεκάδας ο Αλόνσο προκειμένου να αποκτήσουν μια ομοιογένεια. Μένει αυτό με την μεσαία γραμμή. Ωραία. Και λίγο να βρει τριάδα. Ερώτημα 1. Βεβαίως. Στο συγκεκριμένο ή και σε κάποια από τα επόμενα, αν και τα δύο επόμενα είναι ντέρμπι. Ναι. Σε ρώτησα χθες για Μάγνουσον. Ναι.
Μπάλντοκ σε τι κατάσταση είναι? Προπονείται κανονικά. Ναι. Είναι θέμα αριθμού δηλαδή και για αυτόν. Ναι, είναι θέμα αριθμού και είναι θέμα να δείξει ο... Εμπιστοσύνης, ας πούμε. Είναι θέμα να δείξει. Είναι θέμα αριθμού γιατί έμεινε εκτός με τον τραυματισμό που είχε. Ναι. Θα πάρει κάποια ευκαιρία προφανώς κάποια στιγμή. Σίγουρα θα πάρει. Και είναι ότι. Τι σου είπα, θέλει αρχικά ο Αλόνσο να καταλήξει σε κάποιους, σε ένα κορμό. Πρέπει να είναι αρχή. Οπότε τώρα που έχει καταλήξει για παράδειγμα στο Βαγιανίδη, στα περισσότερα τελευταία παιχνίδια, δύσκολα εγώ βλέπω να το βγάζει. Ναι, οκ. Okay. Κατάλαβε γιατί, επειδή είναι αρχέ τη ζωή και θέλει, καταλαβαίνει και αυτό ότι εκτός των άλλων η ομάδα πρέπει να αποκτήσει μια ομοιογένεια. Οπότε πρέπει να πάρουν κάποιοι παίκτε μαζί στην ενδεκάδα. Ναι, μαζί στην ενδεκάδα σε ρήματ. Δύσκολα θα αλλάξει αυτό τώρα. Άρα αντίστοιχα, επειδή λες για το Βαγιανίδη, ισχύει και για το αριστερό άκρο, δηλαδή με τον Μλαντένοβιτς, είναι τόσο πίσω ο Μαξ. Είναι τόσο πίσω ο Μαξ. Ο Μαξ έχει παίξει λίγο. Ναι, γι' αυτό λέω. Ο Μλαντένοβιτς είναι από πέρυσι στην ομάδα. Την ξέρει καλύτερα. Ο Μαξ έχει παίξει. Φάνηκε, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, ο Μαξ, ότι ακόμη ψάχνει τα πατήματά του. Αλλά μπορούμε εμείς να βγάλουμε εύκολο συμπέρασμα με τόσα λίγα λεπτά συμμετοχή? Όχι. Όχι, γι' αυτό λέω. Να προπονητή εγώ να βλέπει, εντάξει. Από τις καθημερινές προπονήσεις. Βέβαια. Μάλιστα. Και κάτι ακόμα. Βεβαίως. Της απορίας σήμερα. Και εγώ έχω μια απορία. Ό,τι θέλετε. Εδώ. Για πέστε. Για πέστε πρώτα. Εγώ είμαι εδώ για εσάς, όπως το λέει ο Σιωρινός. Μάχη να σας φωτίσω. Έτσι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, θα έβλεπες στο μέλλον, δεν ξέρω, γι' αυτό το μάτς, πώς θα με τον Πανσεραϊκό, δεν μιλάμε γι' αυτό. Ναι. Σε κάποια από τα επόμενα, τον Τετέ, σε ρόλο 10. Δεκαριού, ναι. Όπως έγινε στο μάτς, σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού με τη Λανς, ναι. Και έγινε ως βασικός. Γιατί τότε με την Καλυθέα έγιναν ωραία πράγματα. Δεν είχε ξεκινήσει ο Μπακασέτας. Ναι. Αντιθέτως με την Καλυθέα δεν έγιναν ωραία πράγματα. Βέβαια δημιουργικά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν το πρόβλημα το δημιουργικό. Ο Παναθηναϊκός έβαλε δύο γκολ και είχε και φάσεις. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού με την Καλυθέα ήταν ότι δέχτηκε πολλές φάσεις. Τα θυμάστε. Ναι. Ότι ήταν άλλο. Μπορεί να το δούμε στο μυαλό του άλλου σου αρχικά ο Τετέ είναι εξτρέμ. Γιατί όντως είναι εξτρέμ. Mm-hmm. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ξαναδούμε να τον βάζει στη θέση 10. Αλλά από τη στιγμή που έχει αποκτηθεί και ο Ουναΐ δεν το βλέπω τόσο πιθανό. Δηλαδή όταν θα θέλει να μην έχει τον Μπακασέτα στο 10 θα βάζει τον Ουναΐ. Ναι. Αυτό νομίζω. Mm-hmm. Okay. Που μπορεί να το υπηρετήσει ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί αν βάλει τον Τετέ στο 10. Δεν μπορεί να βάλει τον Ουναΐ εξτρέμ. Εντάξει, μπορεί να παίξει ο Ουναΐ κατά συνθήκη αριστερά και να πάει ο Πελί στη δεξιά, αλλά μετά πάμε σε άλλους πειραματισμούς. Μπορεί και αυτό στο μέλλον κάποιος να το δούμε. Δεν ξέρεις, είναι πολλά τα μάτς. Ελλάδα-Ευρώπη, Ελλάδα-Ευρώπη είναι πολλά τα μάτς. Κακά τα ψέματα μέχρι τώρα έχουμε δείγμα όχι μεγάλο. Δηλαδή έχει παίξει πάνω 24 μάτς στο πρωτάθλημα και 6 στην Ευρώπη. Ναι. Αρχές σεζόν. Και διαφορετικά μάτς, έτσι. Από τη μία ντέρμπι από την άλλη. Ναι. Πιο μικρά. Αλλά νομίζω ότι θα έχει τον Ουναΐ για εκεί. Σε πρώτο. Πώς να το πω, ρόλο και λόγο. Οκ. Για πες και εσύ, Νίκο μου. Ο Πελίστρη τη φανέλα του 34, πού τη βρήκε? Τι εννοείς? Καταπληκτική είναι. Α, τη φανέλα του 34. Ναι, στη φωτογράφηση που έχει κάνει. Είναι μια συνεργασία που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός με ρετρό εμφανίσεις και ρούχα. Και στο πλαίσιο αυτό έγινε και φωτογράφηση. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο. Γι' αυτό το λέω. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχει ανέβει και στα social της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Έχει διάφορες φανέλες, όχι μόνο φανέλες, του Παναθηναϊκού, όπως αυτή που είπες από τη δεκαετία του 30. Ναι. Ή όπως φανέλες δεκαετία 80 αυτή με τη Σιντροέν. Αυτό δεν λέω, μπορεί να τις βρει κάποιος κάπου ή είναι της ΠΑΕ αρχείο, να το πω έτσι. Είναι, όχι, όχι, είναι συνεργασία της ΠΑΕ, αν δεν κάνω λάθος, με το ΚΟΠΑ. Όπα λέγεται η εταιρεία, θα το βρω και θα σου πω. Okay. Και είναι κάτι το οποίο το είχαν βγάλει και από το καλοκαίρι η συνεργασία αυτή πάει Παναθηναϊκός με την συγκεκριμένη εταιρεία. Και έχει, να σου πω την αλήθεια, για από αρκετούς φίλους που έχω, ξέρεις, φίλους Παναθηναϊκού, αρέσει. Πάντα το ρετρό αρέσει. Ναι, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι. Πιστεύω ότι κάποιοι θα ενδιαφέρονται πολύ να πάρουν. Αν μπει κάποιος, το βλέπω τώρα, το άνοιξα τώρα. Είναι η Κόπα η εταιρεία που σου είπα. Αν μπει κάποιος στο PAOFC. .gr, όχι pao.gr, pao.gr είναι το site της ΠΑΕ. Ναι. Pao.fc.gr είναι το επίσημο κατάστημα. Ναι. Μπορεί εκεί να βρει όλες τις φανέλες αυτές. Ρετρό, μπουφάν, ζακέτες. Ή αν πατήσει, βρίσκει αυτή
του 1934 φορέα Πελίστρη, ή αν πατήσει ΠΑΟ κόπα στο Google θα το βγάλει κατευθείαν και θα κάνει τη δουλειά του. Μάλιστα.